Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σας καλησπερίζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. 526 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ στη χώρα. 505 συνάνθρωποι μας είναι διασωληνωμένοι στη ΣΜΕΘ, ενώ άλλοι 85 έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο. Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού, Μαρία Θεοδωρίδου, μίλησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για τους εμβολιασμούς οι οποίοι ξεκινούν σε λίγες ημέρες. Καλησπέρα σε όλους. Στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχω την τιμή να συνεργάζομαι με καταξιωμένους και εξειδικευμένους επιστήμονες σε διάφορους τομείς των λοιμόξεων και των εμβολίων. Η Εθνική Επιτροπή γνωματεύει και σε όλες τις περιπτώσεις βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση. Οι εμβολιασμοί για την πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων ήταν η πιο σημαντική επίδραση στην υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Επιδημίες όπως της ευλογιάς, της πολιομιελίτιδος, της διφθερίτιδος αποτελούν πλέον παρελθόν. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο σώζονται 2-3 εκατομμύρια ζωές. Πραγματικά τα εμβόλια σώζουν ζωές. Το 2020 ξεκίνησε με μία απρόβλεπτη, αναπάντεχη απειλή για την ανθρωπότητα, την επιδημία του κορονοϊού. Όμως στο τέλος... Να καλησπέρισουμε τον Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα Ζήση, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μακάρι να είναι καλή, σίγουρα είναι δύσκολη. Δεν είναι εβδομάδα lockdown αυτό. Είναι εβδομάδα lockdown, αλλά τέλος πάντων, ας δούμε και τα νούμερα. Ένα λεπτό, όχι, άλλο θέλω να πω. Θα ήταν η εβδομάδα που όλοι μας θα περιμέναμε αυτό το ωραίο τριήμερο που είχε στήθει ημερολογιακά εννοώ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Χριστούγεννα, ωραίες μέρες, πιθανόν εξορμήσεις για κάποιους άλλους ή αναμονή για συγγενικά μας πρόσωπα που θα ερχόταν από κάπου αλλού. Η αγορά θα ήταν σε μια ευχάριστη κατάσταση. Όλο αυτό δεν το έχουμε όμως. Και το λέω με αφορμή και ότι και εσύ προφανώς για να έρθεις εδώ, το είδες. Αλλά εγώ το είδα λίγο μετά τις 6, το είδα τώρα 6.30-7 παρά. Μια πόλη η οποία, εντάξει, η αγορά δεν ήταν, θα ήταν ανοιχτή μάλλον λόγω εορταστικού ωραρίου. Αλλά αυτό που βίωσα εγώ είναι σαν κάτι ώρες, πάλι 6 ώρα το πρωί. Πάλι 6 ώρα, αλλά το πρωί που γυρνούσαμε κάποτε εκείνες τις ωραίες μέρες που βγαίναμε έξω και έβλεπες κάνα δύο ανθρώπους και κάνα δύο αυτοκίνητα. Στην πλατεία Λασάνη έχει 5-6 μαζεμένα αδέσποτα αυτή τη στιγμή. Που νομίζω ότι είναι και λύκη. Καταγγελία είναι αυτό. Όχι, λέω ότι αυτή είναι η εικόνα της πόλης αυτή τη στιγμή έξω. Δηλαδή, ένα τρομακτικό τοπίο. Και φαντάζομαι και σε όλη την περιοχή, σε όλο τον νομό. Εντάξει, τώρα πόσο καλή μπορεί να είναι αυτή η εβδομάδα. Αυτό ήταν και ο στόχος, βέβαια. Έτσι. Πώς? Αυτό ήταν και ο στόχος. Ναι, εδώ που φτάσαμε. Διαρρέμωση της πόλης ήταν ο στόχος. Του νομού. Του νομού. 526 νέα κρούσματα στη χώρα, που αυτό το λες και ένα καλό νούμερο. Ναι. Δεν λες καλό νούμερο των διασωληνωμένων που είναι 505 και βέβαια 85 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι ένα τρομακτικό νούμερο για άλλη μια φορά. Τώρα. Αλλά τουλάχιστον τοπικά. Κοίταξε, υπάρχει μια εξέλιξη. Το νούμερο που ανέφερες πριν από λίγο για το Πανελλήνιο, για την Πανελλήνια καταγραφή, είναι σαφώς μικρότερο από την προηγούμενη Δευτέρα. Είναι σίγουρο αυτό. Βεβαίως είναι Δευτέρα. Θα περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί. Τις τελευταίες ημέρες εντός του Σαββατοκύριακου σίγουρα πέφτει αυτό το νούμερο. Έτσι. Δηλαδή έχουμε μια πτωτική τάση όλες αυτές τις ημέρες. Κάτω των 900 εκεί πέρα, 800, 600 κάτι είχαμε χτίσει, αν θυμάμαι καλά. Θα δούμε και την πορεία εντός αυτής της εβδομάδας. Όσον αφορά τα τοπικά, το θέμα μας είναι προφανώς περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, γιατί εδώ εστιάζεται. Ναι, ας πούμε όμως, ας πούμε και τα νούμερα. Ναι, 27 νέα κρούσματα καταγράφηκαν σήμερα για την περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης. Έτσι. Χθες είχαμε 20, Ζήση. Χθες είχαμε 20 την Κυριακή. Προχτές είχαμε 26. Τα έχω εδώ μπροστά μου, θα τα βρούμε για να τα δώσουμε και την κατανομή. 27 στην Κοζάνη, ναι. 3 στην ΠΕ Γραβενών, 2 στην ΠΕ Φλόρινας. Και μόλις ένα στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Πολύ και αυτά είναι εξαιρετικά νούμερα για τη Δυτική καλά Μακεδονία. Καλά τα νούμερα για την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Η Κοζάνη προφανώς πρέπει να το δούμε. Με πληροφορούν εδώ πέρα ότι δεν έχω δει όλο τον πίνακα. Είμαστε τρίτοι πάλι σε όλη την Ελλάδα. Και αν βγάλουμε απ' έξω τη Θεσσαλονίκη και την Αττική, που προφανώς δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη, έτσι. Προφανώς
είναι ακόμα μια ανησυχητική κατάσταση. Είμαστε και αυτό, ακόμη φύλλα. Και αυτό ας το κρατήσουμε λίγο για τη συνέχεια του δελτίου μας, γιατί έχουν υποθεί πολλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, θα έχουμε την ενημέρωση. Και θα έχουμε και κάποιες έτσι εδώ συνεντεύξεις που είναι στοιχείο, θέλω να πω, της συζήτησης μας παρακάτω. Τώρα, για να δούμε την πορεία του Σαββατοκύριακου, ξεκινάω από την Παρασκευή, όπου η Κοζάνη, η Περιφερειακή Ενότητα, είχε σημειώσει 37 κρούσματα την Παρασκευή. Έτσι, 16 στο Δήμο Κοζάνης, 18 στην Εωρδέα, 1 στο Βόλιο και 2 στα Σέρβια. Το Σάββατο είχαν σημειωθεί 39 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, 19 στο Δήμο Κοζάνης, 14 στην Εωρδέα και 6 στο Βόλιο. Χτες είχαμε 20. Εμένα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή η κατανομή των χθεσινών κρουσμάτων εντός της Περιφερειακής Ενότητας. Αν μπορεί και ο Παναγιώτης να μας την έχει πρόχειρη, δεν ξέρω κάποιος που την έχει πρόχειρη και μας βλέπει, να μας στείλει, γιατί μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή αυτό το στοιχείο για να δούμε τι είχε γίνει και χθες. 27 λοιπόν η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Χρειαζόμαστε δουλειά ακόμα, θα πω εγώ, έτσι. Θυμίζω ότι έχουμε ξεπεράσει τους 2 μήνες lockdown με όποια μορφή θέλει ο καθένας. Με την κόκκινη περιοχή, πρώτη. Την πρώτη-πρώτη, ναι, μετά το μαζικό. Με το οριστικό lockdown όλης της χώρας εννοώ. Με αυτό το ιδιότυπο lockdown που μας κλείνει μέσα και από τις 6 ώρα και δεν έχει ούτε click away, δεν έχει ούτε δεν ξέρω εγώ τι άλλα εφευρήματα υπήρξαν. Δεν το έχουμε και αυτό. Και πρέπει να, θα μου πεις ακόμα, είμαστε στην αρχή αυτής της εξέλιξης. Πώς, μόλις την Παρασκευή επιβλήθηκε βεβαίως. Θα το δούμε. Και θα το δούμε και θα δούμε και την απάντηση που έχει δώσει ο κύριος Πέτσας λίγο παρακάτω σε ερώτηση που δέχτηκε σήμερα από συναδέλφους στο briefing, στην ενημέρωση δηλαδή των πολιτικών συντακτών, για το τι σκέφτεται για την Κοζάνη. Προφανώς δεν λέει κάτι ο άνθρωπος, δεν είναι η είδηση αυτό που λέει, είναι το λογικό. Αλλά έχουμε δουλειά ακόμα, θέλω να πω, για το αν αυτό το όριο του ιδιότυπου lockdown, του πιο σκληρού, αν θες, θα συνεχιστεί και πέραν του Σαββάτου. Λίγη, δεν έχω δει και το ΦΕΚ ποτέ λίγη ακριβώς. Ξημερώματα Σαββάτου. Ξημερώματα Σαββάτου. Πολύ καλά. Δηλαδή, ξημερώματα Χριστουγέννων. Πρώτη μέρα. Τη δεύτερη, συγγνώμη, Παρασκευή είναι τα Χριστουγέννα. Α, ναι, ωραία. Θα κάνουμε τέλος πάντων, θα αναμένουμε την πρωτοχρονιά με. Με το σκληρό lockdown. Κλείστε 6. Έχω μια αμφιβολία εγώ, θα πω. Και είναι πολύ κρίσιμο να δούμε αύριο τι ακριβώς θα δώσει η καταγραφή των κρουσμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Πάντως είναι σημαντικό να πούμε ότι επειδή σήμερα έγιναν rapid test στις εισόδους της Πτολεμαϊδάς και συγκεκριμένα 211, εκ των οποίων, από ό,τι βλέπω, μόλις ένα βρέθηκε θετικό. Και αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Σε 211 κρούσματα. Σε μια περιοχή. Όχι όπως... κρούσματα, σε 211 δείγματα. Συγγνώμη. Είδες. 211 δείγματα. Σε μια περιοχή η οποία την έχουν δείξει αυτοί που ασχολούνται με το θέμα και την καταγραφή, ότι είναι μία από τις δύο που έχει επιβαρυνθεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα μόνο κρούσμα στα rapid test. Είναι πολύ θετικό μήνυμα. Όπως θετικά ήταν και τα αποτελέσματα που ήρθαν από την Ιεράτρα και τη Σιάτιστα χτες ή προχτές, ποτέ έγινε αυτό. Την Κυριακή. Τον rapid test. Και εκεί είναι μια καλή εικόνα σχετικά, έτσι, αυτή που βγήκε. Θα το δούμε και στην πραγματική του εξέλιξη πώς θα πάει αυτό. Έχουμε και επισκέψεις σημαντικές αύριο. Ναι, ας το πούμε όμως, ναι, ότι αύριο έρχεται ο κύριος Αρκουμανέας. Ναι, αύριο εδώ στην περιοχή λοιπόν έρχεται ο κύριος Αρκουμανέας. Ο κύριος Αρκουμανέας ποιος είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, αυτού του οργανισμού που χειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση. Έχουν ακουστεί και πολλά για τον ΕΟΔΗ και τοπικά ενδεχομένως και πανελλαδικά. Προφανώς θα θέλουμε και εμείς να ρωτήσουμε όσο θα μας δοθεί η δυνατότητα, τέλος πάντων, να το κάνουμε αύριο. Η σύσκεψη είναι στις 1.30 ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην πρώην Ομαρχία. Για να τα λέμε για όσους ξέρουν. Μια κλειστή σύσκεψη, προφανώς. Κλειστή σύσκεψη, στην οποία θα συμμετέχουν και πάλι οι δήμαρχοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν το μεσημέρι από ό,τι έμαθα. Θα συμμετέχουν οι διοικητές των νοσοκομείων, ο Περιφερειάρχης προφανώς, ο Αντιπεριφερειάρχης ο Αρμόδιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης. Θεωρώ ο Ιατρικός Σύλλογος έχει κληθεί και όσοι, ξέρω εγώ, εμπλέκονται με αυτή την ιστορία. Και θα, τώρα που είπαμε Ιατρικός Σύλλογος, θα είναι πολύ καλό να μάθουμε τι ενδεχομένως θα έχει να πει ο κ. Τσεβεκίδης ενώπιον του κ. Αρκουμανέα, έτσι. Για τις χειμουλατήσεις και για όλο αυτό τώρα που δημιουργήθηκε. Πάντως, μια που το είπαμε αυτό και λέμε για τις χειμουλατήσεις, πριν από λίγο έχει δημοσιεύσει από το Ελληνικό και ακόμα μια είδηση. Να το πούμε και αυτό τώρα, που ας πούμε μιλάμε για την ΕΟΔΗ. Στην συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας του κ. Χρυσοχοίδη, αλλά και όλες τις προηγούμενες ημέρες, οι δήμαρχοι
Είχαν ένα αίτημα, το οποίο, ένα από τα αιτήματά τους, ένα κεντρικό αίτημα. Ένα κοινό όμως, κοινό, το είχαν σωστό, όλοι οι δήμαρχοι. Σωστό, ήταν να δέχονται τη ενημέρωση για τις περιοχές τους, ώστε να βοηθούν στην εγκλάτηση. Έτσι. Ο κ. Ρωμιόπουλος μας είχε πει την Παρασκευή ότι αυτό θα γίνεται σταδιακά. Αυτό έγινε σήμερα. Πρώτη φορά λοιπόν από την έναρξη της πανδημίας, το Μάρτιο, στα γραφεία των δημάρχων της Περιφερειακής Ανώτας Κοζάνης, έφτασε το έγγραφο, το ΕΟΔΗ, η ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ανά περιοχές. Τι γράφει αυτό το έγγραφο που έχει και τον όρο εμπιστευτικό πάνω από ό,τι έχουμε μάθει. Και έτσι πρέπει να είναι βεβαίως. Ναι. Γράφει λοιπόν, όχι ονόματα, ότι η Ρίτα, ο Ζήσης, ο Πέτρος, ο Γιάννης είναι θετικό κρούσμα. Γράφει ότι υπάρχει το τάδε κρούσμα στην τάδε περιοχή, είναι αυτής της ηλικιακής κατηγορίας και η ιχνηλάτηση έχει πάει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, σήκωσε το τηλέφωνο, μας είπε αυτό, δεν σήκωσε το τηλέφωνο, δεν τον βρήκαμε και γίνεται μια τέτοια περιγραφή. Σήκωσε το τηλέφωνο, υπό ποια έννοια, ότι ξέρω ότι εγώ είμαι θετική. Ναι, ναι. Οπότε, αυτό συνέβαινε και στην πρώτη καραντίνα το Μάρτιο, mm-hmm. έπαιρναν συχνά πυκνά τηλέφωνο για να ελέγξουν αν ο άνθρωπος ο οποίος ασθενεί είναι εντός της οικίας του. Ένα είναι αυτό βεβαίως, όμως υπάρχει ότι δεν βγήκε έξω και διασπείρει τον ιό. Υπάρχει και το ζήτημα της συνέντευξης της λεγόμενης, δηλαδή παίρνουν τηλέφωνο οι άνθρωποι του ΕΟΔΗ και ρωτάνε πού είχατε πάει τις προηγούμενες ημέρες. Να μάθουν και τις επαφές. Πού δουλεύετε, με ποιους είχατε σε στενή επαφή. Πώς είναι η οικογένειά σας. Και λοιπά, ναι. Όλο αυτό το πρωτόκολλο που υπάρχει τέλος πάντων ώστε να γίνει αυτή η χνηλάτιση. Τώρα πιθανολογώ ότι σε ανθρώπους που ενδεχομένως δεν βρήκανε ή δεν θέλουν να μιλήσουν τόσο πολύ και αν η τοπική αυτοδιοίκηση όντως πάρει το ρόλο αυτό στα χέρια της, όσο μπορεί τέλος πάντων, ας βοηθήσει λοιπόν με την ενημέρωση που έχουν οι δήμαρχοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση πλέον δεν έχει ελαφρυντικό. Ζήτησε κάτι, το πήρε από σήμερα. Ας το αξιοποιήσει. Μισό λεπτό. Το λέω με την αίρεση ότι να δούμε πού θα αφήσουν την αυτοδιοίκηση να φτάσει ή τι ρόλο θα της δώσουν. Το ότι έφτασε ένα έγγραφο είναι μια αρχή. Ενημέρωση ζήτησαν εσείς, δεν ξέρω αν ζήτησαν τίποτα άλλο. Για να βοηθάνε και στην θυλάτηση. Έτσι. Ναι, ναι, αυτό θέλω. Αυτό που ζήτησαν ναι. πάντως το πήραν, ναι. θέλω δηλαδή, να πω. Ας αξιοποιήσουν τη δύναμή τους. Αν υπάρχει ένα χωριό στο οποίο υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Και ενδεχομένως ένας πρόεδρος εκεί. Ή ένας αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος ο ίδιος γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, θα μπορούσαν να οδηγήσουν πάντα με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, έτσι είναι σημαντικό, τον ΕΟΔΗ να πάει στη σωστή ιχνηλάτηση. Αυτό είναι νομίζω το γενικό πλαίσιο της όλης αυτής της ιστορίας. Γι' αυτό γίνει αυτός ο ντόρος. Όπως ακριβώς το ζήτησαν δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Άρα και αύριο θα είναι σημαντικό να ακούσουμε και να μάθουμε τέλος πάντων τι θα πει ο κύριος. Γιατί έρχεται ο κύριος Αργουάδης. Θέλω να πω τι περιμένουμε να ακούσουμε. Κοίταξε, υπάρχουν και αντιδράσεις σε ανθρώπους που θα συμμετέχουν στη συσκέψη ότι τώρα που μας έρθει ο Αργουμανίας θα τον κάνουμε. Προφανώς δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Μιλάμε για τον πρόεδρο. Πάντα χρήσιμο είναι πάντως. Ναι. Νομίζω ότι έρχεται για να δείξει ότι για την περιοχή έχει ρίξει το βάρος και θα ενισχύσει την εχλάτηση. Έτσι, είναι αυτό και για το ότι θα ενισχυθούν και οι δομές του ΕΟΔΗ εδώ και το προσωπικό. Ακούσαμε ότι θα έρθουν κάποιοι καινούργοι ιχνηλάτες, να το πω έτσι, πολύ απλά, και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, έτσι, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Για να το δούμε, για να δούμε τι έχει να κομίσει ο κύριος Αρκουμανέας εδώ και προφανώς να ακούσει και διάφορα από τους ανθρώπους που έχουν επομιστεί όλη αυτή την ιστορία εντός Δυτικής Μακεδονίας. Το τελευταίο. Τι να πω, όλο το 2020 πες. Επιστρέφουμε σε αυτό που ξεκίνησες να λες σε σχέση με την καραντίνα, αυτή την ιδιότυπη, τη δική μας, την πολύ σκληρή. Και προφανώς σήμερα ο κύριος Πέτσας στην ενημέρωση των συντακτών ρωτήθηκε για το τι προβλέπετε μόλις ολοκληρωθεί αυτό το αρχικό 7ήμερο. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση. Το βίντεο του κύριου Πέτσα δηλαδή. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο όσον αφορά διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όχι σε όλες. Και επίσης για την Κοζάνη, επειδή λήφθησαν αργότερα τα μέτρα, χρειάζεται να δούμε μερικές μέρες ακόμη πώς θα κινηθούν τα στοιχεία εκεί του οικού φορτίου. Επομένως, σε επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε. Όχι ότι περιμέναμε να ακούσουμε και τίποτα άλλο, ότι okay, από το Σάββατο βγείτε, γλεντίστε και θα λειτουργήσετε στην καραντίνα της υπόλοιπης Ελλάδας, σε καμία περίπτωση και δεν θα ήταν και. Ναι. Κοίταξε, σοβαρό από είναι νομίζω η λογική απάντηση του κ. Πέτσα, νομίζω περίμενε και συνάδελφος απάντηση αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε μόνο στην αρχή της πανδημίας.
Και επειδή υπάρχει και η απόφαση ουσιαστικά και μία μέρα μετά τη Δυτική Αττική, ίσως να περιμένουμε λίγο την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, γιατί για τη Δυτική Αττική ο κ. Πέτσης, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι έχουμε θετικά στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας. Τώρα, αυτό για την Κουζάνη δεν μπορούσε να το πει ακόμα ή δεν μπορούσε να πει και το αντίθετο. Περιμένουμε προφανώς να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να λέω πολλά ή να κάνω κακές εκτιμήσεις. Θυμίζω απλά ότι, το λέω σε ένα στοιχείο, η ενημέρωση της Παρασκευής έχει έρθει για αύριο. Συγγνώμη. Η ενημέρωση της Παρασκευής του κ. Χαρδαλιά έχει μεταφερθεί για αύριο, Τρίτη. Λόγω της ημέρας. Λόγω της ημέρας. Χριστούγεννα, ναι. Άνθρωπος δεν θα έβγαινε κανένα ημέρα. Την Πέμπτη θα ήταν λογικό να πάει, λέω εγώ. Ναι, γιατί θα γίνει αύριο. Δεν ξέρω. Μήπως μάθουμε το lockdown, την επέκταση του lockdown πάλι μέσω δημοσιογραφικών πληροφοριών και fake που θα τα ψάχνουμε εμείς από εδώ και από εκεί, λέω εγώ. Αν υπάρχει επέκταση. Θυμίζω κάποιες καταστάσεις. Θα ήταν πολύ χρήσιμο πάντως να ρωτηθεί αύριο ο κ. Αρκουμανέας. Δεν νομίζω τι θέλει να δει να έρθει το lockdown. Δηλαδή, προφανώς δεν περιμένει να δει ένα μηδέν στα κρούσματα της ΠΕ Κοζάνης, φαντάζομαι. Ποιο θα ήταν ένα καλό νούμερο για να μπούμε και σε μια κανονικότητα Ελλάδος. Διότι ναι, ούτε η Ελλάδα λειτουργεί όπως θα έπρεπε η χώρα στο σύνολό της. Αλλά τέλος πάντων, να φύγουμε από αυτό το σκληρό της 6 το απόγευμα. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ήταν διπλό, Ζήση, και τι εννοώ διπλό, ζήτησε η Μίζωνα Αντιπολίτευση, ο Συνδυασμός Κοζάνη Τόπος Ναζής, να γίνει μια ειδική συνεδρίαση για το τι μέτρα θα πρέπει να πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση και πώς θα πρέπει να αντιδράσει για την στήριξη όλων των επιχειρήσεων που πλήττονται ιδιαιτέρως λόγω του πιο αυστηρού lockdown, δεδομένου ότι ούτε το click away λειτουργεί στην Κοζάνη από την προηγούμενη Παρασκευή. Uh-huh. Κάτι τέτοιο έγινε αποδεκτό, όμως κούμποσε ουσιαστικά μία ώρα νωρίτερα από ένα προγραμματισμένο δημοτικό συμβούλιο. Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να δούμε την απόφαση για να έχουμε τον κύριο Ιωαννίδη τώρα. Αρχικώς, θα ήθελα να μου πεις πώς υποδέχτηκε η αντιπολίτευση, θα πάρουμε και την ενημέρωση από τον κύριο Ιωαννίδη, αυτή τη μία ώρα που της δόθηκε. Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι το θέμα. Νομίζω είναι και αυτό το θέμα. Θα μας το πει ο κύριος Ιωαννίδης, βεβαίως. Τώρα, να μαλώνουμε, δεν κατάλαβα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ιωαννίδη. Έχει σημασία το ποιος έχει προτείνει ή ποιανού πρωτοβουλία ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο? Εγώ κατάλαβα ότι όλοι συμφωνούσαν για να γίνει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κάνουμε τη μάχη των πρωτοκολλών. Γιατί ακούστηκε τότε, δεν το λέω τυχαία. Ποιος πήρε το πρωτόκολλο πρώτος στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου? Πιθανόλογο όχι. Απλώς επειδή και στην αρχή υπήρχαν κάποιες λεκτικές αψημαχίες μεταξύ της Προέδρου και του κυρίου Κουζιάκη για κάποιες αναφορές της Προέδρου, για σχόλια που αναρτήθηκαν στο Facebook. Θέλεις να μας το εξηγήσεις όλο αυτό? Κουζιάκη, να το πω, ναι. Η κυρία Τουμπουλίδου, ξεκινώντας το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε σε ψεύδι και κακοήθειες, χωρίς να τις κατονομάζει ακριβώς, δηλαδή δεν είπε ο κύριος Κουζιάκης το έκανε, αλλά τον φωτογράφησε και δεν το αρνήθηκε μάλιστα ο κύριος Κουζιάκης, ζητώντας κατευθείαν τον λόγο, που αναφερόταν στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη λειτουργία για το κατά πόσο η ώρα που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο ήθελε να αποκρύψει κάτι. Αυτό γράφτηκε ως σχόλιο σε μια ανάρτηση του κ. Κουζιάκη από πολίτη, την οποία επικρότησε με like ο κ. Κουζιάκης. Έτσι. Ας το πούμε. Ήθελα περισσότερο χρόνο. Ο κ. Κουζιάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί μια τέτοια κουβέντα με τέτοια λίστα συμμετεχόντων. 4 ώρες κράτησε. Να διαρκέσει μόνο μία ώρα θεωρητικά. 4 ώρες κράτησε. 4 ώρες κράτησε στο τέλος. 4 ώρες κράτησε όλη τη συνεδρίαση. Άρα εσύ λες πώς έφτασε. Ζήτησε κάποιος περισσότερο χρόνο και δεν τον έλαβε. Άρα για ποιο λόγο έγινε αυτή η παρεξήγηση? Αυτό προσπαθώ να εκμεύσω. Γι' αυτό σου λέω ότι νομίζω ότι ένα σχόλιο συμπολίτη σας, νομίζω, κάτω από την ανάρτηση του κ. Κουζιάκη, περί ότι μάλλον κάτι θα έχουν να κρύψουν, γι' αυτό το βάζουν αυτή την ώρα. Εξόργησε πιθανότατα την κυρία Τουμπουλίδου, που θεώρησε ότι έπρεπε να προστατεύσει το κύρος και την αξιοπιστία του Δημοτικού Συμβουλίου ως η πρόεδρος του οργάνου. Και έκανε αυτή την αναφορά. Ο κύριος Κουζιάκης είπε ότι προφανώς και θα εκφράζομαι και εγώ και όποιος άλλος νομίζει με τον τρόπο που θεωρεί σωστό. Αν έχει παρεξηγηθεί κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος, εγώ έχω τη διάθεση να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά δεν θα μου στερήσει κανένα το δικαίωμα να εκφράζομαι.
Ήταν μια κατάσταση στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου που δημιούργησε έτσι ένα κλίμα, το οποίο όμως δεν συνεχίστηκε στην υπόλοιπη συνεδρίαση, η οποία ήταν ήρεμη, χωρίς εντάσεις σε κανένα σημείο. Και μάλιστα στο τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο έχει καταλήξει σε μια ομόφωνη απόφαση, κοινή δηλαδή, αυτό που διάβασε και η οποία του ποια είναι, ναι, στα αιτήματα των παραγωγικών φορέων. Ναι, και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος, ο κ. Μαλούτας, να τα προωθήσει στα πολιτικά πρόσωπα και όπου δει για αυτήν την έρμητη στήριξη των επιχειρήσεων. Ώστε να δημιουργηθεί και ένα πολιτικό πλαίσιο κοινό για όλο τον νόμο. Έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι και η περιφέρεια μεθαύριο μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο ή τα άλλα δημοτικά συμβούλια. Ναι, είναι σημαντικό να κινηθούν προς μία κατεύθυνση όλα τα αιτήματα. Ναι. Θα δούμε τη δήλωση, ουσιαστικά την απόφαση, την κοινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Και επιστρέφουμε με τον κύριο Ιωαννίδη. Είναι αφενός μεν να υιοθετηθούν ως αιτήματα προς διεκδίκηση το σύνολο των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τους φορείς τους παραγωγικούς, τον Εμπορικό Σύλλογο, το ΕΒΕ, το Σωματείο των Εμποροβιοτεχνών, τους εκπροσώπους των γυμναστών, όπως μας κοινοποίησαν τα δικά τους αιτήματα και της εστίασης, τα έχουμε βέβαια από τον κύριο Μπασίνα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήταν καλό για λόγους τάξης, Πρόεδρε, να κοινοποιηθούν για να μπουν στα πρακτικά του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια, σε συνεργασία με το πολιτικό προσωπικό του νομού, προτιθέμεθα να διαμορφώσουμε το ενιαίο πλαίσιο των διεκδικήσεων, το οποίο και θα υποστηρίξουμε από κοινού με κάθε τρόπο. Το τρίτο είναι να εξουσιοδοτήσουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, τον δικό μας Δήμαρχο, ώστε αυτή την αγωνία και την αυστηρότητα με την οποία πρέπει να αποτυπωθούν κάποια πράγματα, να μας εκπροσωπήσει σε αυτό το πράγμα η σφραγίδα του Δημάρχου Κοζάνης, του Λάζαρου Μαλούτα. Μάλιστα. Να καλησπέρισουμε λοιπόν τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και επικεφαλής παράταξης Κοζάνη, το όπως να δεις. Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα σας. Να ξεδιαλύνουμε λίγο το θέμα που συζητήσαμε πιο πριν και με το οποίο ξεκίνησε και η σημερινή συνεδρίαση. Κύριε Δήμαρχε, εντάξει, ο τίτλος μείνει πάντα. Σας ενόχλησε τόσο πολύ που η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θεσμικά φαντάζομαι, θέλησε να προστατεύσει την αξιοπιστία και το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί νομίζω ότι αυτό εξήγησε ότι έκανε. Θα σας έλεγα ότι πιο πολύ με ενόχλησε ο τρόπος, κύριε Πιτσικάδα. Mm-hmm. Έτσι, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την τοποθέτησή της. Καταρχήν, και επειδή άκουσα και προηγουμένως την αναφορά σας, η κριτική της κυρίας Τουπουλίδου στην αρχή, μετά το γύρισε βέβαια, δεν είχε να κάνει μόνο με την αναφορά μιας συμπολίτησας που έγραψε από κάτω κάποιο σχόλιο, είχε να κάνει με όλη την ανάρτηση του κυρίου Κουζιάκη, που κατά την άποψή μου ήταν μια πολιτική κριτική με την οποία καθένα συμφωνεί ή διαφωνεί. Δεν νομίζω ότι έθιξε κανείς ούτε την κυρία Τουπουλίδου, ούτε το ηθικό κύρος και υπόβαθρο της απόφασης που έλαβαν του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς κάναμε μία πρόταση, έφερε μια άλλη πρόταση η κυρία Τουμπουλίδου και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κουζιάκης έκανε μια κριτική, αλλή μόνο αν από εδώ και πέρα, ας πούμε, θα φοβόμαστε να κάνουμε μια κριτική στο οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύου. Συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει. Προφανώς. Εμένα θα έλεγα ότι αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Τι είναι το ύφος της, το ύφος. Το ύφος, το περιεχόμενο, κυρία. Το ότι εγώ δεν θα έναφερα σε ποιον το έκανε, αλλά έγινε αυτό, 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 αυτό και αυτό. Δηλαδή μια φωτογράφηση, η οποία είπε κάποιο δημοτικό σύμβουλο. Αυτά δεν γίνονται έτσι. Κύριε Όταν Ιωαννίδη, έχω να πω κάτι για κάποιον, το λέω ξεκάθαρα. Χωρίς να υιοθετώ προφανώς την τοποθέτηση της κυρίας Τουμπουλίδου, αλλά πρέπει κάποιος να κάνει τις ερωτήσεις τώρα εδώ πέρα, της αντίθετης πλευράς, αν θέλετε, πείτε το έτσι. Θεωρείτε ότι είναι σωστό να αιωρείτε σε μια δημόσια συζήτηση και στους πολίτες ότι η επιλογή της ώρας συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να υποκρύπτει κάτι? Γιατί κάπως έτσι, εκεί έγινε η μεγάλη ένταση. Αυτό φαίνεται να ενόχλησε την κυρία Τουμπουλίδου. Κύριε Πιτσικάβα, θέλετε να κάνουμε να ανατρέξουμε όλα τα τελευταία χρόνια σε όλες τις δημοτικές αρχές το τι πιθανόν έχει γραφτεί σε επίπεδο κριτικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Σε κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα κρίνεται και θα αξιολογείται το τι έγραψε ο Κουζιάκης, ο Ιωαννίδης, ο Μαλούτας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι, συγγνώμη κιόλα, αλλά. Το κύρος του Ιδάλου όμως, το οποίο έχετε υπηρετήσει από πολλές θέσεις, εσείς πρέπει να προστατεύετε αυτό. Και νομίζω ότι το έχω υπηρετήσει προστατεύοντας και διαφυλάοντας την αξιοπιστία του και την αξιοπρέπειά του. Προφανώς. Νομίζω όλοι οι συνάδελφοι. Δεν συζητάμε αυτό. Πάντως, επειδή αυτό είναι το έλασον, έχω την αίσθηση, γιατί ο κόσμος καίγεται. Θέλω να βάλω κάτι άλλο. Εδώ, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, κυρία Τσιούρα. Νομίζω ήταν και ατυχές ο τρόπος. Θα μπορούσε να το βάλει αύριο στην επόμενη συνεδρίαση η κυρία του Μπουλίδη και να ζητήσει διευκρινήσεις. Η σημερινή συνεδρίαση που είχε έναν άλλο χαρακτήρα, που είχε ένα άλλο περιεχόμενο και αν θέλετε και η δική μας παρέμβαση και προτροπή και επιστολή είχε συγκεκριμένη στόχευση και μάλιστα απόλυτα συνενετική, απόλυτα συνενετική, θεωρώ ότι δεν βοήθησε καθόλου τη διαδικασία. Ήταν, πώς να το πω, άτυχη και η στιγμή όπου, στην οποία έγινε αυτή η τοποθέτηση. Επαναλαμβάνω, χωρίς να υποστηρίζω ότι η κυρία Τουμπουλίδου είχε δίκιο σε αυτά που έλεγε, το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο, αν θεωρεί ότι έχει θυχτεί, δεν έχει ώρα και τύπο συνεδρίας της, κύριε Ιωαννίδη. Δηλαδή, είναι θεσμός το Δημοτικό Συμβουλίο. Δεν είναι. Μαζί σας. Ναι. Ο καθένας μας τον υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω. Δεν αμφισβητώ. Από εκεί και πέρα όμως και κανείς δεν είναι περάνω κριτικής. Όχι, εννοείται. Πέστε την πολύ έντονη κριτική και ο κύριος Δήμαρχος υφίσταται πολύ έντονη κριτική. Βεβαίως. Και όλοι μας υφιστάνε. Εννοείται. Έτσι. Εγώ να πω ότι η κυρία Τουμπολή δεν είναι παρούσα, αλλά αν έχει να προσθέσει κάτι στην κουβέντα μας, πολύ ευχαρίστως, δεν είναι παρούσα. Α, άκουσα, είναι παρούσα. πολύ ευχαρίστως, αν αισθάνεται πως πρέπει να απαντήσει και να τοποθετηθεί, βεβαίως και πολύ ευχαρίστως θα της δώσουμε λόγο και χρόνο στο Top Channel, αλλά το μείζον, κύριε Ιωαννίδη, είναι αυτή καθ' αυτή η συνεδρίαση και ο λόγος ύπαρξης και αναγκαιότητας μιας τέτοιας συνεδρίασης. Είδαμε πως ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και δεν αναφέρομαι μόνο στους βουλευτές, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που πλήττονται, στους εμπόρους, στους ανθρώπους της εστίασης. Ήταν μια σημαντική συνεδρίαση και ακόμη πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμά της. Δηλαδή, η κοινή σας απόφαση όλων των Δημοτικών Συμβούλων να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο να διεκδικήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κυρία Τσιούρα. Είναι μια. Καταρχήν, να σας φαντάζομαι το γνωρίζετε, όχι να σας ενημερώσω. Ξέρετε όλοι ότι το Σάββατο το πρωί στείλαμε μια επιστολή στην κυρία Πρόεδρο και στον κύριο Δήμαρχο, όπου του ζητούσαμε να συγκαλέσει μάλιστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων, επελέχθηκε η σημερινή ημέρα. Δημοτικό Συμβούλιο με ακριβώς αυτό το περιεχόμενο. Και μάλιστα στην επιστολή αναφέρουμε αυτήν ακριβώς την ανάγκη να προκύψει κάτι πολύ σαφές και συγκεκριμένο. Θέλω να ξεκαθαρίσω και το είπα και σήμερα και νομίζω περιγράφεται και στο κείμενο και στα κείμενα που εκδώσαμε ότι η στόχευση αυτή δεν ήταν η όποια αντιπολιτευτική αξιοποίηση όλου αυτού του επικοινωνιακού πράγματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και γύρω από τον Δήμαρχο και τον Δήμο. Αντιθέτως, το να χτίσουμε μία συνένεση. Ποια είναι η βασική ιδέα, ποιο είναι το βασικό, όπως το λένε, περιεχόμενο αυτής της σκέψης, ότι, ξέρετε, δεν είμαστε η μοναδική περιοχή που είμαστε σε lockdown, απλά εμείς είμαστε λίγο παραπάνω από τους άλλους. Θα έλεγα όμως, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν ασθενή COVID, δηλαδή την περιοχή, με πολλά υποκείμενα νοσήματα. Ο φόβος ο δικός μας είναι ότι η ανάκαμψη από τον κορονοϊό, που σε άλλες περιοχές, κατά την άποψή μου, θα γίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος λόγω των υποκείμενων μέσα εισαγωγικά νοσημάτων και αναφέρομαι στην τοπική κρίση που περνάμε λόγω της απολιγνητοποίησης, της ψηλής ανεργίας, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων της περιοχής. Ελοχεύει ο κίνδυνος αυτή την κρίση να μην την ξεπεράσουμε ή να μην την ξεπεράσουμε τόσο ανώδυνα. Ή αν θέλετε, να την ξεπεράσουμε μάλλον πιο επώδυνα από τους άλλους, γιατί ανώδυνα δεν την περάσει κανείς. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, θεωρούμε κρίσιμο να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο προτάσεων και θέσεων. Αυτό το οποίο καλέσαμε εμείς τον κύριο Δήμαρχο είναι να αναλάβει την πρωτοβουλία, όχι απλά να μαζέψει τις ιδέες και τις προτάσεις και να τις στείλει. Αυτό το εύκολο. Εξουσιοδοτήσαμε τον Δήμαρχο να αναλάβει πρωτοβουλία, να συμβάλλει στο να ενεργοποιήσει μάλλον όλους τους φορείς, ώστε να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο, να υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση. Εμείς ως παράταξη καταθέσαμε και τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας. Νομίζω δημοσιοποιήθηκαν και πριν τη συνεδρίαση, ούτως ώστε να είναι γνωστές αυτές και ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο θα τοποθετηθούμε. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα είναι στην ευθύνη, στο χέρι του Δημάρχου, να λάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. Και αυτό το οποίο επαναλαμβάνω, ζητάμε από τον Δήμαρχο,
δεν είναι απλά να μαζέψει τις προτάσεις και να τις προωθήσει, αλλά να χτίσει μια συνένεση. Να χτίσει ένα κοινό πλαίσιο. Και αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά μπορεί να το κάνει και πρέπει να το κάνει. Αυτή και εδώ προφανώς έγκυται η ευθύνη, μάλλον υπάρχει και ευθύνη, όχι μόνο του Δημάρχου Κοζάνης, των υπόλοιπων δημάρχων, της περιφέρειας, των φορέων, ούτως ώστε να βάλουμε ένα πλαίσιο προτάσεων κοινό. Και να μην λέμε τις προτάσεις του ΕΒΕ, ούτε τις προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου, ούτε τις προτάσεις του ΧΙΔΙΜΟΥ ή του ΨΙΔΙΜΟΥ. Να λέμε τις προτάσεις μας. Κύριε Αλυδί. Και πώς πραγματικά θα στηριχθεί η κοινωνία και η οικονομία της περιοχής. Αυτή η συνένεση θεωρείτε ότι σήμερα επετεύχθη, φεύγει τουλάχιστον αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο συνενετικά από τη συνεδρίαση, ως ένα πρώτο βήμα είναι. Θέλεις να επαναλάβεις την ερώτηση. Δήμαρχε, μας ακούτε? Εγώ σας ακούω, ναι, βέβαια. Τώρα δεν τον ακούμε εμείς. Τώρα δεν τον ακούμε εμείς. Για να το διορθώσουμε λιγάκι. Εσύ μπορείς να επαναλάβεις την ερώτηση μέχρι να επαναληφθεί ναι, ο ήχος. Λέω, θεωρείτε ότι σήμερα από τη σημερινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της συνένεσης? Η απόφαση λέει αυτό το πράγμα. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα ναι. Ωραία. Θαρώ πως ναι. Και αυτό είναι, πώς το λένε, ένα θετικό βήμα. Αλλά επαναλαμβάνω, ξέρετε, οι αποφάσεις είναι εύκολες. Η υλοποίηση είναι η δύσκολη. Φυσικά. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Η υλοποίηση είναι η δύσκολη. Το ειδικό βάρος θεσμικά του Δημάρχου Κοζάνης, του μεγαλύτερου Δήμου, το ξέρω, επιτρέψτε μου να πω ότι το ξέρω από πρώτο χέρι, είναι πολύ σημαντικό και. Θέλω να προσθέσω κάτι που ξέχασα. Νομίζω ότι πρέπει, ξέρετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλοι μιλάνε για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και μάλιστα διαμορφώνουν σχέδια και μιλάνε για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Εδώ, την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας προφανώς πρέπει να την ενσωματώσουμε ή μάλλον την ανάκαμψη από τον COVID να την ενσωματώσουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για τη δίκαιη μετάβαση, για τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Και το μεταβατικό πρόγραμμα. Είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει πλέον μια αναθεώρηση του μεταβατικού προγράμματος, αυτού που εν τέλει εκπονείται και δεν το πολύ ξέρουμε ακόμα, ούτως ώστε να γίνει πιο έμπροστο βαρές. Και να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής. Mm-hmm. Όταν λέω διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, μιλάω για το περιβόητο ΤΑΔΙΜ, το οποίο το ακούμε εδώ και. Τέλος πάντων, έχει μια ιστορία το ΤΑΔΙΜ. Τα ακούμε από τη δικιά σας τη Δημαρχία. Αυτό το ΤΑΔΙΜ. Δεν ήταν πρωτοβουλία, το ξέρω και γιατί. Είναι μια ιστορία που. Ναι, ήταν η ευθύνη της περιφέρειας κυρίως. Οκ, δεν το ρίχνω σε εσάς. Αλλά τέλος πάντων από τότε τα ακούω. Χρονικά. Για να είμαστε ξεκάθαροι, μια καλή πρωτοβουλία και της περιφέρειας και του ΕΒΕΤΟ. Καλή θα ήταν να γινόταν. Όντως, μακάρι να γίνει τώρα. Υποτίθεται υπάρχει εξέλιξη, ευελπιστούμε να γίνει. Το γνωρίζω, ακόμα και το τοπικό χώρο είναι προτιμότερο να πάει στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, τουλάχιστον ένα μέρος στο βαθμό που μπορεί να γίνει. Το Εθνικό Ταμείο Δίκης Μετάβασης μπορεί να υπάρξει ένας άξονας στήριξη της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της διπλής κρίσης που βιώνει η περιοχή. Έτσι. Όλα αυτά θα πρέπει προφανώς να αξιολογηθούν και να τεκμηριωθούν. Αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο ο Δήμος, όλοι οι φορείς. Να επεξεργαστούν προτάσεις ρεαλιστικές. Δεν μπορούμε να πάμε με μαξιμαλισμούς. Έτσι, το καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάμε με μια στέρεη άποψη. Ούτως ώστε να ενισχύσουμε τη φωνή. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, θεωρώ ότι όλα αυτά ακούστηκαν. Θα πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα για να μπορέσει αυτό το οποίο έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχει υπόσταση. Αν δεν γίνει το επόμενο βήμα, ό,τι και αν είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ανευπεριεχόμενο. Κύριε Ανίδη, ευχόμαστε όλα αυτά να γίνουν για προς όφελος της τοπικής κοινωνίας πρωτίστως και όχι του ενός ή του άλλου. Αν συμβεί κάτι θετικό, θα συμβεί για όλη την περιοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όντως, αν συμβεί οτιδήποτε από όλα αυτά, στην καλύτερη περίπτωση θα πρέπει να συμβούν όλα μαζικά. Πλέον η κατάσταση βρίσκεται και στα χέρια της κυβέρνησης και εδώ θα χρειαστούν και οι τοπικοί βουλευτές. Σε λίγο θα έχουμε έναν εξ αυτών, παρακαλώ να γίνει η σύνδεση. Έτσι ώστε πραγματικά να δούμε αποτελέσματα. Όπως είπε και ο κ. Ιωαννίδης, και πολύ συμφωνώ και δεν νομίζω πως και διαφωνεί κανείς, η ΠΕ Κοζάνης βρίσκεται σε μια δεινή θέση, όχι μόνο εξαιτίας του COVID. Οπότε θα πρέπει και η αντιμετώπιση της να είναι εξαιρετικά ιδιαίτερη. Ναι, κοίταξε, η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και η Δυτική Μακεδονία γενικότερα έχει να αντιμετωπίσει από πέρυσι τον Οκτώβρη
την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την μεταλλινική περίοδο. Είναι η αλλαγή ενός ολόκληρου παραγωγικού μοντέλου. Ξαφνικά, χωρίς να μας έχει προειδεάσει κανείς, εκτός από τις εξελίξεις που ερχόταν ενδεχομένως και δεν τις βλέπαμε, θα πει κάποιος, εντάξει. Δεν ξέρω αλλά, ποιος δεν τις έβλεπε. Ναι, αλλά είναι δεδομένο ότι υπάρχει πλέον, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Και δεύτερον, είναι μια περιοχή η οποία από την αρχή της πανδημίας και μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχει τις περισσότερες μέρες lockdown, ας το πούμε έτσι, από κάθε άλλη περιοχή σε όλη τη χώρα. Έτσι. Και οδηγεί κάποιους να λένε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει στοχοποιηθεί η περιοχή. Έτσι. Και ότι παίρνονται μέτρα τα οποία μας κάνουν και πειραματόζω. Λέω εκφράσεις οι οποίες ακούστηκαν σήμερα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι τέτοιο, ο μόνος που το απάντησε ουσιαστικά και πραγματικά ήταν ο κ. Κωνσταντινίδης, τον οποίο θα τον έχουμε, γι' αυτό τον αναφέρω τώρα, που είπε ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Ότι η περιοχή είναι πειραματόζω, η περιοχή. Είπε συγκεκριμένα ότι θυματοποιούμε την περιοχή σε αυτή και, την περίπτωση. Και μάλιστα είπε ότι αυτό είναι θυματοποίηση της περιοχής και δεν μας βάζει σε μια διεκδικητική θέση ασφαλή, έτσι. Μας κάνει έτσι, να παρακαλάμε ενδεχομένως για πράγματα που θα μπορούσαμε να τα διεκδικήσουμε με τον δικό μας τρόπο. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη και θα ήθελα να το ρωτήσω ευθέως. Κύριε Κωνσταντινίδη, μια περιοχή που έχει να αντιμετωπίσει τη μεταλλινική περίοδο, μια περιοχή που έχει τις περισσότερες μέρες lockdown από όλη την άλλη χώρα, με τα στοιχεία να μην δείχνουν απαραίτητα ότι είναι στη χειρότερη μοίρα υγειονομικά. Εννοώ από την αρχή της πανδημίας. Με κάποιους να λένε ότι είναι συγκυριακή αύξηση των κρουσμάτων. Δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ή να σκέφτεται, αν θέλετε, να προβληματίζεται ότι μας έχουν στοχοποιήσει και μας χτυπάνε στη γωνία. Ή ακόμη και αν αυτό, καλησπέρα σας καταρχάς. Καλησπέρα και σας πήρα μονότερμα. Ή ακόμη αν αυτό ενισχύει τη διεκδικητικότητά μας. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε ότι αν δεν κλάψεις στην Αθήνα και στην κυβέρνηση και αν δεν ενδυναμώσεις την φωνή σου, ενδεχομένως να μην είσαι ακουστής κιόλας. Μήπως γι' αυτό αναφέρεται αυτή η λέξη στοχοποίησης. Κυρία Τσιούρα, κύριε Πιτσιάβα, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Παρομοίως. Να είστε καλά. Πρώτα-πρώτα, να αποσαφηνίσουμε αυτό που είπα. Είπα ότι δεν πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε γίνει αντικείμενο στοχοποίησης. Ναι, ακριβώς. Και ότι η διαρκής καταστροφολογία θυματοποιεί την περιοχή. Άρα, αυτό που είπα είναι ότι πολλοί εύκολα προσχωρούν στην άποψη ότι κάποιοι θέλουν το κακό της περιοχής και γι' αυτό γίνεται θύμα κάποιων σχεδίων ο τόπος μας. Και πιστεύω, είπα, ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν ασπάζομαι αυτή την άποψη. Mm-hmm. Ο καθένας βέβαια δικαιούται να έχει την άποψή του και να χαράσει τη στρατηγική του. Εγώ μίλησα για τον εαυτό μου και μίλησα φυσικά για αυτά που γνωρίζω, για την αντιμετώπιση που έχει ο τόπος μας στις συζητήσεις που γίνονται για όλα τα ζητήματα, για τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν και το κυβερνητικό έργο και την περιοχή μας. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η δική μου εικόνα, η δική μου εντύπωση δεν είναι καθόλου αυτή. Μάλιστα. Αλλά για να πάμε και στο συγκεκριμένο, και πάλι θεωρώ ότι καταρχάς δεν προσφέρεται καθόλου το συγκεκριμένο ζήτημα για τέτοιου είδους συμπεριφορές πολιτικές. Και ξέρετε, είναι και εντελώς έολο το επιχείρημα. Ποιος. Κύριε Κωνσταντινίδη, να μην. Είναι μία άποψη, όπως είπατε και εσείς. Συμφωνούν κάποιοι, διαφωνούν κάποιοι άλλο. Δεν είναι αυτό το μείζον. Το μείζον είναι ότι η περιοχή εδώ και 2,5 μήνες είναι αποκλεισμένη με κλειστή αγορά για ό,τι αυτό σημαίνει για τους μικρομεσαίους που στηρίζουν αυτή την περιοχή. Ο κύριος Σταϊκούρας είχε ανακοινώσει κάποιες. Μισό λεπτάκι. Ο κύριος Σταϊκούρας είχε ανακοινώσει κάποιες αποφάσεις ότι θα στήριζε τις επιχειρήσεις από το πρώτο lockdown, τότε που μπήκαμε πρώτοι ως νομός Κοζάνης. Δεν ξέρω πόσα από αυτά που υπόθηκαν εφαρμόστηκαν. Σε κάθε περίπτωση σίγουρα δεν ανακούφισαν και ναι, δεν περιμένουμε θαύματα εν μέσω πανδημίας, αλλά θέλουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ζεστό χρήμα στην αγορά αν θέλουμε να ξανανοίξει η τοπική αγορά. Κυρία Τσιούρα,
Εγώ το θεωρώ από την άλλη πάρα πολύ σημαντικό. Διότι όταν απευθύνεσαι σε μια κοινωνία και της λες ότι ουσιαστικά γίνεται πειραματόζω κάποιων παιχνίων, κάποιων σχεδίων, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να επιδείξει μια συνέπεια και μια πειθαρχία σε αυτό που την καλείς να πράξει. Καταλαβαίνεις ότι αισθάνεται ότι αδικείται. Καταλαβαίνεις ότι τη βάζεις απέναντί σου. Άρα ή μπορείς αυτό που λες να το αποδείξεις ή αλλιώς είναι ατεκμηρίωτο και είναι αόριστο και τελικά αυτό που εγώ είπα και το επαναλαμβάνω είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, προσέξτε λίγο, ουσιαστικά επιτείνουμε το πρόβλημα. Διότι όταν σε μια περιοχή συνέχεια την πυροβολείς και της λες καταστρέφεσαι, θα ερημοποιηθείς, δεν θα μείνει τίποτε όρθιο, θα κλείσουν όλες οι επιχειρήσεις, στα αλήθεια, στα αλήθεια, πόσο αναπαράγεις το υπαρκτό πρόβλημα. Κύριε Κωνσταντινή, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι μια πολύ νομική προσέγγιση. Δηλαδή, πιανόμαστε από τη λέξη, αυτή είναι η δουλειά σας. Και την προείπαμε αυτή την προσέγγιση. Πιανόμαστε από τη λέξη και θεωρούμε πως θα βασιστούμε σε αυτό. Εν της πράγμαση, εδώ τι θα γίνει με τα προβλήματα, ας συζητήσουμε καλύτερα, παρακαλώ. Και όχι να βαφτίσουμε αν αυτό που μας συμβαίνει είναι ερημοποίηση, θυματοποίηση ή όχι βαίνουν όλα καλώς. Θα έχετε την όποια στήριξη και θα σας δώσουμε το πρακτικό μέρος, παρακαλώ, να δούμε. Κανένας δεν θέλει να ωρεοποιήσει καμία κατάσταση. Σας απάντησα σε αυτό που με ρωτήσατε. Ναι, πάμε λίγο και στο πιο πρακτικό όμως, αν θέλετε. Πάμε λίγο και στο πιο πρακτικό, αν θέλετε. Στο τι πραγματικά θα γίνει και τι έχει μέχρι σήμερα προβλεφθεί για αυτόν τον έρμο τον τόπο. Λοιπόν, αυτό που επίσης έκανα στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή κάποιοι μίλησαν για τρίτο και τέταρτο lockdown και πολλά ακούστηκαν, ήταν να οριοθετήσουμε σε τι συνίστανται πραγματικά αυτά τα πρόσθετα, σε τι συνίστανται τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα. Σε ποιους αναφέρονται τελικά? Αναφέρονται σε εκείνους από τους επιχειρηματίες που είχαν εφαρμόσει το lockdown και σε ουσιαστικά δύο κατηγορίες καταστημάτων, στα βιβλιοπωλεία και στα κομμωτήρια μαζί με τα κέντρα της αισθητικής, τέλος πάντων. Περιποίησης. Ναι, ναι. Πώς είπατε? Αισθητικής, κέντρα αισθητικής. Ναι. Της αισθητικής. Ουσιαστικά, τα πρόσθετα μέτρα για τα οποία αναφερόμαστε, αυτές τις δύο κατηγορίες αφορούν. Και συγχωρέστε με, και την λαϊκή. Έχετε δίκιο, σημαντική διάσταση και αυτή, είναι και αυτή η διάσταση, η οποία εύστοχα και άμεσα, τουλάχιστον προς ώρας, αντιμετωπίστηκε από την περιφέρεια. Άρα, βάσει αυτής της πρόσθετης επιβάρυνσης, θα πρέπει να εντοπίσουμε την βλάβη μας, στην οποία τι θα πρέπει να προσθέσουμε? Θα πρέπει να προσθέσουμε το πρώτο 15ήμερο στο οποίο κλείσαμε και φυσικά τις οικονομικές επιπτώσεις που για την περιοχή μας συνεπάγεται η απολιγνητοποίηση. Όχι, συγγνώμη κύριε Κωνσταντινίδη, σήμερα οι αγορές σε όλη την Ελλάδα, πλην της Κοζάνης και της Δυτικής Αττικής, λειτουργούν κάπως περίεργα, με ένα click away, πάντως λειτουργούν πάντως, γίνεται ένας τζίρος, κόβουν μια απόδειξη οι άνθρωποι στην Κοζάνη, ούτε αυτό συμβαίνει. Ή προσπαθούμε να το υποτιμήσουμε αυτό που συμβαίνει. Και θυμίζουμε... Είναι σίγουρα αυτό ακριβώς είπα, ότι έκλεισε το click away. Το click away το οποίο οι ίδιοι επαγγελματίες ή μάλλον πολλοί από τους επαγγελματίες το προηγούμενο διάστημα λέγανε ότι δεν ανταποκρίνεται. Δεν ανταποκρίνεται, καλά έλεγα. Γιατί ανταποκρίνεται? Επιτρέψτε μου μόνο να ολοκληρώνω τις προτάσεις, γιατί νομίζω ότι τελικά δεν θα ακουστεί αυτό που θέλω να πω. Έχετε όσο χρόνο θέλετε. Έλεγαν λοιπόν και επαγγελματίες. Πείτε μου, παρακαλώ. Έχετε όσο χρόνο θέλετε, λέω, συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Έλεγαν λοιπόν οι επαγγελματίες ότι και λόγω των καιρικών συνθήκων στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει αυτή η διαδικασία των αγορών, δεν προσφέρεται. Και κάποιοι από αυτούς, ίσως και πολλοί, να μην το ενεργοποίησαν κιόλας. Άρα μιλάμε μόνο για αυτούς που το ενεργοποίησαν. Εντάξει. Άρα δεν μπορεί κάποιος πιστικά να μιλάει για τρίτο ή τέταρτο lockdown. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει. Κύριε Κωνσταντινίδη, συγγνώμη, όντως. Δίπλα μας. Στην Βενιζέλου μόνο. Υπάρχουν αγορές οι οποίες λειτουργούν. Και τώρα μην μου πείτε ότι απαγορεύεται να πάω εγώ στα Γρεβενά ή στην Καστοριά ή δεν ξέρω εγώ πού άλλο να ψωνίσω. Το ξέρετε καλά ότι πηγαίνει ο κόσμος τώρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα. Το ίδιο ακριβώς λέμε.
θα λέμε το ίδιο, κύριε Πιτσιάνο. Ναι, αλλά δεν λειτουργεί. Η αγορά της Κοζάνης, η αγορά της Κοζάνης, της Πτολεμαϊδας, της Χιάτιστας και των Σερβίων και του Βελβεντού, δεν λειτουργεί την εβδομάδα των Χριστουγέννων. Δεν λειτουργεί. Κύριε Πιτσιάνο, λέμε το ίδιο πράγμα. Ούτε το υποτιμώ, ούτε υποτιμώ τις συνέπειες. Είναι βαρύτατες οι συνέπειες. Το προσδιορίζω, το οριοθετώ. Εάν λέω κάτι λάθος, διορθώστε με. Όχι, αλλά δεν λέω κάτι λάθος. Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντινίδη, αλλά εγώ νομίζω ότι το ωραιοποιείτε. Συγγνώμη. Εγώ αυτό αισθάνθηκα από αυτό που είπατε. Κάνετε λάθος. Κάνετε. Ωραία, ξεκαθαρίστε το τότε, γιατί μας ακούει ο κόσμος. Ξεκαθαρίστε το, σας παρακαλώ. Θα ξεκαθαρίσω. Είμαι απολύτως σαφή και πραγματικά απορώ πως δεν το καταλαβαίνετε. Λέω. Όχι, μην απορείτε. Είμαστε δύο. Νομίζω πως και άλλοι το ίδιο κατάλαβαν με εμάς. Δεν έχει να κάνει με την ικανότητά μας να αντιληφθούμε. Το ξεκαθαρίσατε τώρα, μετά την. Για τη δική μου την ικανότητα προφανώς έχει να κάνει. Και άρα πείτε το εσείς για να το καταλάβει και ο κόσμος τι έχει κλείσει παραπάνω από αυτό που λειτουργούσε τις προηγούμενες ημέρες. Το εμπόριο! Κύριε Κωνσταντινίδη, ζούμε σε μια περιοχή που δεν λειτουργεί τίποτα. Κυρία Τσιουρά. Τα εμπορικά καταστήματα, το λιανεμπόριο και τα εμπορικά καταστήματα ήταν κλειστά. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση και άνοιξε για να δώσει ένα πρόσθετο εισόδημα στους ανθρώπους αυτούς να μπορέσουν να πουλήσουν κάποια πράγματα. Ήρθε λοιπόν και εφάρμοσε τη διαδικασία του click away. Ωραία. Ναι. Αυτό λοιπόν ίσχυε στην περιοχή μας. Αυτό άλλοι το ενεργοποίησαν, άλλοι δεν το ενεργοποίησαν. Πάρα πολλοί από αυτούς που το ενεργοποίησαν λέγανε ότι δεν μας μένει και τίποτε, δεν αφήνει και τίποτε. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Πάντως το λειτουργήσαν. Ανεξάρτητα με το τι είπαν, έκαναν τζίρους και κάποιοι εξ αυτών έκαναν έξτρα παραγγελίες λόγω Χριστουγέννων. Χαίρομαι που ακούω ότι πήγε καλά. Κύριε Βουλευτά. Ένα κρατούμενο αυτό. Δεύτερο το κρατούμενο ότι ήμασταν για 15 επιπλέον ημέρες κλειστοί. Από τον Οκτώβριο. Και τρίτο το κρατούμενο ότι η περιοχή μας έχει υφίσταται εδώ και καιρό τις οικονομικές συνέπειες, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και βεβαίως την πεσμένη ψυχολογία που επικρατεί στην περιοχή. Ωραία. Και αυτό έχει επιπτώσεις και στην κατανάλωση. Και άρα, εάν τα αθροίσει κανείς αυτά, οπωσδήποτε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχουμε υποστεί μεγαλύτερη ζημιά από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πολλό μάλλον. Ότι όταν. Σας παρακαλώ λίγο, επιτρέπετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ερώτηση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όμως. Να καταλήγω σε ολοκληρώστε για να δεχτείτε την ερώτηση. Είναι ερώτηση-απάντηση δυστυχώς τηλεόραση. Λέω λοιπόν ότι αυτά συμβαίνουν σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Αφενός μεν σε μια περίοδο που είναι παρατεταμένα έτσι, για αρκετό διάστημα κλειστά τα καταστήματα και ιδίως μέσα στις γιορτές. Εκεί που υπάρχει κατά τεκμήριο, κατά κανόνα αυξημένη κατανάλωση. Λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στη κάποιες πρόσθετες ενίσχυσεις των επαγγελματιών της περιοχής μας. Παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντινίδη, απλώς λέω ότι ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είπε, παραδέχτηκε ότι το click away έχει κάνει τους τζίρους του 50%, που φτάνει μέχρι και 50% αντιστοίχως για κάποια μαγαζιά. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αυτή τη στιγμή στο λιανεμπόριο, υστερεί έναντι των άλλων περιφερειακών ενωτήτων. Και στερεί συμφωνούμε απολύτως. Απολύτως συμφωνούμε. Και ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που εφάρμοσε, το εφάρμοσε για καλό. Λέω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα, διότι δεν γίνεται το ίδιο πράγμα πριν να ήταν κακό και σήμερα να είναι καλό, κύριε Πιτσιάβα, το ξέρετε και το ξέρουμε. Σε όλα τα μέσα έπαιζε ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε με αυτό, δεν είναι κατάλληλο με αυτό, πώς θα πουλήσουμε έξω από την πόρτα μας. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι κατανοητά και σε είναι προστά, κακό. Αλλά λέω ότι το μέσον αυτό λειτουργήσε. Ήταν θετικό και άρα δημιουργεί έξτρα ζημία για την περιοχή. Αυτό είπα και με την πρώτη τοποθέτησή μου. Είναι κακό στη ρητορική των εμπόρων, επαναλαμβάνω, ότι προφανώς θέλουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους. Αφού δεν μπορούν να τα έχουν ανοιχτά, αποδέχονται το click away. Εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης δεν μπορούν ούτε αυτό να έχουν. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο επίπεδο. Ναι. Γιατί εμάς και όχι κάποιους άλλους, εγώ ειλικρινώς σας μιλάω, όσο και αν έχω σκύψει πάνω από τα στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω με απόλυτο και τεκμηριωμένο επιστημονικά λόγο γιατί το ένα και όχι το άλλο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα αριθμητικά στοιχεία που εύκολα κανένας επικαλείται, εμείς 50, ο άλλος 48, διότι δεν μπαίνει τέτοιο απόλυτο κριτήριο.
Το ξέρετε και το ξέρω ότι προσμετρούνται, συνυπολογίζονται διάφοροι δείκτες, τους οποίους με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε εμείς να τους αξιολογήσουμε, κύριε Ψαχά. Πραγματικά δεν θα μπω στη διαδικασία που κάνω, διότι όποιος το αποτολμάει αυτό αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει και την ευθύνη και για το τι θα συμβεί αύριο. Δεν είναι καθόλου. Άρα, συγγνώμη. Στη συζήτηση στην οποία ήταν σήμερα. Κύριε Κωνσταντίνη, συγγνώμη. Γι' αυτό εάν ενεργοποιήσουμε μια διαδικασία η οποία θα αποδειχθεί ότι συνέβαλε αύριο στην αύξηση ενδεχομένως των κρουσμάτων. Άρα, ας μιλάνε οι ειδικοί, ας μιλάνε οι επιστήμονες επιτέλους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα και για τον τόπο. Ας αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Επειδή στη συζήτηση που ήσασταν σήμερα και εσείς παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εννοώ, παρουσιάστηκαν τέτοια στοιχεία από ανθρώπους που έχουν θεσμικούς ρόλους. Εξαιρετική συζήτηση. Πώς? Παρακαλώ. Λέω, εξαιρετική συζήτηση. Ναι, παρουσιάστηκαν όμως στοιχεία τέτοια που λέτε και εσείς τώρα που συζητάμε. Ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη. Και ο Δήμαρχος Κοζάνης και ο Δήμαρχος Βελβεντού και άλλοι. Επειδή τι είπαν, διαφορετικά αξιολογούν οι δήμαρχοί μας τα στοιχεία. Τις αρμόδιες επιστημονικής επιτροπής. Το είπανε ξεκάθαρα, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης είναι πολύ χαμηλότερα. Συγγνώμη. Εξέφρασαν την απορία συγκρίνοντας κάποια μεγέθη. Αυτό ακριβώς. Συγκρίνοντας κάποια μεγέθη. Κοιτάξτε λίγο. Και είπανε γιατί εγώ και όχι ο άλλος παραδίπλα που είναι πιο ψηλά από μένα. Αυτό δεν είπανε. Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Με ποια κριτήρια. Εγώ αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Ποια κριτήρια δηλαδή θα αξιολογήσω. Αυτό μισό λεπτό. Εγώ δεν αφήσω το. Μητσιάβα. Α, κύριε Μητσιάβα, αφήστε με να τελειώσω την ερώτηση για να καταλάβω τι ρωτάω. Δεν κατάλαβα τι σα ρωτάω. Λέω, αυτοί λοιπόν που υποστήριξαν αυτό το πράγμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, προφανώς κάνουν λάθος να οικειοποιούνται απλώς μια καταγραφή από κάποια νούμερα που δεν έχουν ποσοτικοποίηση. Αυτό θέλω να πω. Διαφωνείτε. Κύριε Πιτσιάπα, τα λέω και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά στοιχεία ναι. Που κάθε άνθρωπος μπορεί να τα αξιολογήσει. Θέλετε να σας ομολογήσω ότι και εμένα κάποια από τα μέτρα δεν μου φαίνονται λογικά. Να σας το ομολογήσω, αλλά αυτό τι σημαίνει. Ότι μπορώ πραγματικά να αμφισβητήσω την επιστημοσύνη αυτών των ανθρώπων ή την επιστημονική διαδικασία που τους οδηγεί στη λήψη κάποιων αποφάσεων. Mm-hmm. Οι οποίες σε δεύτερο χρόνο, αναμφίβολα, μπορεί να μπολιάζονται και με μια πολιτική παράμετρο. Αναμφίβολα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τα κλείσουμε όλα. Και τι λέμε, ότι θα κλείσουμε αυτά που, με τα οποία μπορούμε να ζήσουμε έστω κι αν είναι κλειστά. Προφανώς αυτή είναι η λογική. Και κύριε το δεύτερο ποιο είναι, κύριε Πιτσιάβα. Πάντως. Κύριε Πιτσιάβα και κύριε Πιτσιάβα, θέλω να σας πω κάτι για το οποίο είμαι σίγουρος. Και αυτό που ξέρω, ότι πολλά από τα μέτρα που λαμβάνονται, γιατί έχει υποθεί κατά κόρο, το έχω υποστηρίξει και εγώ με τα μάτια, ότι τα καταστήματα λιανικής, το εμπόριο, τηρούσε πραγματικά με πολύ μεγάλη συνέπεια υποδείξει. Και το πρόβλημα, ποιος είναι ο κίνδυνος. Να μην βγάλουμε τον κόσμο έξω στους δρόμους. Να αποφύγουμε τις συναναστροφές. Να αποφύγουμε τις συνευρέσεις. Κύριε Κωνσταντινίδη, λένε για να έρθουμε και στο ζουμί της υπόθεσης, γιατί ουσιαστικά τώρα μαλώνουμε για όρους και για στοιχεία από τέλος πάντων. Δεν μαλώνουμε, συζητάμε. Ωραία, δικός μου όρος. Για στοιχεία που ενδεχομένως θα είναι και έξω από εμάς. Δεν θα κάνουμε την ανάλυση. Εγώ δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι αυτό υποστηρίξετε κι εσείς. Καλώς ή κακώς κλείσαμε. Το ομολογώ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι, ούτε όχι, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό όμως που μπορείτε να κάνετε και πολύ καλά κάνετε. Και συμφωνούμε και δεν το κάνουμε κι εμείς. Συμφωνούμε με αυτό. Αυτό όμως που εσείς μπορείτε να κάνετε λόγω θέσεως, έχετε πάρει στα χέρια σας από σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο μία εξουσιοδότηση να διεκδικήσετε για την τοπική κοινωνία. Ο Δήμαρχος θα συντάξει ένα κείμενο προτάσεων. Και θα πρέπει οι τέσσερις κυβερνητικοί βουλευτές και αν θέλει και οι αντιπεριτευόμενοι να κινηθεί σε μία κατεύθυνση και να διεκδικήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε από την περιοχή. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ή εσείς θεωρείτε ότι και η Κοζάνη θα μπει στο ίδιο τσουβάλι μέτρων και μην το υποτιμάτε όσο και αν έχει αρνητικό πρόσημο αυτή η λέξη
μέτρων και στήριξης για την επόμενη μέρα. Αυτό θέλω να ακούσω από εσάς. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό το κάνουμε κάθε στιγμή και για κάθε ζήτημα. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Και το κάνουμε πολλό μάλλον σε αυτήν τη συγκυρία, την πολύ άσχημη, από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε πρώτη σε αυτήν την διαδικασία. Έλεγα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο εξελίχθηκε μια εξαιρετική, οφείλω να πω, συζήτηση, και μάλιστα υπεύθυνη από όλες τις παρατάξεις, οφείλω επίσης να προσθέσω, ότι η κάθε κυβέρνηση έχει βέβαια την ευθύνη να στηρίξει, και η σημερινή οπωσδήποτε, να στηρίξει τους ανθρώπους, τις οικογένειες, την κοινωνία, τους επαγγελματίες. Από την άλλη όμως έχει την υποχρέωση να στηρίξει και το κράτος. Έχει την υποχρέωση να στηρίξει την εθνική οικονομία. Δικό μας μέλημα είναι να διεκδικούμε για την περιοχή μας τεκμηριωμένα και έχοντας συγκεκριμένα στοιχεία για αυτά που επικαλούμαστε. Τώρα, είναι άλλος ο ρόλος των συνδικαλιστών, είναι άλλος ο ρόλος των εκπροσώπων των φορέων, είναι ενδεχομένως και άλλος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας μπορεί να ξεκινάει το αίτημά του ή να το φτάνει το αίτημά του εκεί που ο ίδιος αισθάνεται ότι συνιστεί καλύτερη δικαίωση. Εμείς ήδη και για αυτό το ζήτημα που με ρωτάτε και οι τέσσερις βουλευτές σε πλήρη συνεννόηση συντάξαμε επιστολές, απευθύναμε οχλήσεις σε όλους τους υπουργούς προκειμένου να υπάρξουν κατ' εξαίρεση ρυθμίσεις για μια περιοχή η οποία έχει πληγεί παραπάνω από τις υπόλοιπες. Στο μέτρο λοιπόν που πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο διεκδικούμε αυτήν την δικαίωση. Από την άλλη όμως, μέχρι στιγμής οι επιχειρηματίες της περιοχής δεν έχουν πάρει τίποτα παραπάνω από τις υπόλοιπες πάντως. Οφείλουμε να το πούμε. Έχετε δίκιο. Τίποτα παραπάνω. Κοιτάξτε λίγο, αυτό που μέχρι τώρα μας διαφοροποιούσε, μέχρι προχθές μας διαφοροποιούσε, ήταν το πρώτο 15ήμερο. Δεν σημαίνει ότι ήταν λίγο, καθόλου δεν το υποτιμώ. Αλλά εν προκειμένου έχουμε και ένα πρόσθετο στοιχείο. Τώρα μας διαφοροποιεί. Αυτό το γεγονός που συζητήσαμε εδώ και μια εβδομάδα. Έλεγα όμως επίσης ότι έχουν επαρθεί πάρα πολλά μέτρα. Πριν από λίγες μέρες όλα αυτά τα συγκέντρωσα και τα δημοσιοποίησα σε έναν ενιαίο πίνακα. Είναι εκατοντάδες τα μέτρα, τα ειδικότερα που έχουν ληφθεί για την προστασία, για την ενίσχυση των πολιτών στους τομείς που πλήττονται από αυτήν την λέλαπα. Από εκεί και πέρα δεν σταματάμε εδώ πέρα. Έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και ο κύριος Σταϊκούρας και προχθές τον προϋπολογισμό ότι με κάθε τρόπο και για όσο χρειαστεί θα στηριχθεί η οικονομία. Προχθές ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και νέα πρόσθετα μέτρα για αυτούς που θα μείνουν κλειστοί αυτές τις ημέρες. 80% μείωση του ενοικίου και άλλες ενισχύσεις. Άρα εμείς για την περιοχή μας, ταυτόχρονα και για όλη την Ελλάδα, οφείλουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό. Η άδικη κριτική, οι υπερβολές, θεωρώ ότι δεν βοηθούν. Ιδίως όταν εκφράζονται από εκείνους οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα συνέθλιψαν την αγορά. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κύριε Κωνσταντίνη. Αφήστε τώρα την αντιπολίτευση να κάνει δουλειά της. Κύριε Κωνσταντίνη, οι επαγγελματίες βρίσκονται σήμερα σε αυτήν την δύσκολη θέση. Βρίσκονται για αυτόν ακριβώς το λόγο. Κύριε Κωνσταντινίδη, το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, αυτή της αγοράς που συζητάμε τώρα, ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, κύριε Κωνσταντινίδη, το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που πλήττονται αυτή τη στιγμή, εννοώ στην αγορά έξω, ψήφισε εσάς. Νέα Δημοκρατία ψήφισε. Αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αυτοί σας κάνουν κριτική, αν σας κάνουν. Το ΣΥΡΙΖΑ αφήστε τον έξω, δεν τον βάλαμε στη συζήτηση καν. Σεβαστό. Ναι. Μα κανένας δεν αντιλέγει. Ο επαγγελματίας που δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, είναι δυνατό να μην ασκήσει κριτική? Αυτό, φυσικά και θα ασκήσει. Αυτή την κριτική δείτε. Αφήστε την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αντιπολίτευση. Όχι. Δεν μπορώ να μην δω την κριτική, την έολη, την ανεύθυνη, αυτήν που υποδαβλίζει
Αυτή που καταστροφολογεί, δεν μπορώ να μην τη δω, κύριε Πιτσιάνο. Ελάτε να τη δούμε όταν θα φύγει φωτιά από το σπίτι μας. Μα είναι άλλη συζήτηση αυτή. Ας τη δούμε όταν τακτοποιηθούν τα θέματα μας. Αυτή η συζήτηση είναι για τη Βουλή, κύριε Κωνσταντινίδη. Αφήστε την. Κύριε Κωνσταντινίδη. Και μια τελευταία ερώτηση, εγώ τουλάχιστον. Επειδή σας έχουμε εδώ αφορμή. Ναι, είναι πολλά τα θέματα. Αν είναι για τη Βουλή, κύριε Πιτσιάβα, τότε ατυχώς επαναλήφθηκε σήμερα στο Δημοτικό. Όταν κανένα... Εντάξει, τώρα τι θέλετε να πει η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τι να χειροκροτήσει την κυβέρνηση. Κανένα δεν πολιτικολόγησε εκεί μέσα, κύριε Πιτσιάβα. Εντάξει, κύριε, είπατε, εσείς είπατε ότι η κυβέρνηση πήρε τα μέτρα. Εντάξει, κάτι δεν θα πει και η αντιπολίτευση. Κάτι θα πει. Εντάξει, τώρα ας το αφήσουμε αυτό. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να πω, υπάρχει ένα αίτημα. Τέλος πάντων, μια συζήτηση. Έρχεται αυτό το περιβόητο εμβόλιο. Θα μπορούσαν οι βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης να προωθήσουν ένα αίτημα ώστε αυτή η Περιφερειακή Ενότητα να έχει μια προτεραιότητα στον εμβολιασμό τουλάχιστον για τον πληθυσμό των ευπαθή και για αυτό που χρειάζεται, δηλαδή νοσηλευτές, γιατροί, ηλικιωμένοι, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα σοβαρό αίτημα που πρέπει να προωθηθεί. Σας το λέω γιατί έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω όμως με τις επιφυλάξεις που διατύπωσα προηγουμένως, θεωρώ ότι οι περιοχές που έχουν δείξει την μεγαλύτερη ενδεχομένως εκθετική αύξηση κρουσμάτων, επικινδυνότητα, σίγουρα πρέπει να προστατευτούν κατά προτεραιότητα, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό ότι θα γίνει και κάποια ποιοτική επιλογή με την έννοια του πόσο κάποιοι επαγγελματίες, οι επαγγελματίες ας πούμε της υγείας, ή όπως λέτε και εσείς, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εκεί πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε προτεραιοποίηση. Εγώ συμφωνώ, κατανοώ απολύτως αυτό που μου λέτε και συμφωνώ, ότι η περιοχή που έχει δείξει αυτή την ευαισθησία σε αυτές τις αυξητικές τάσεις, πρέπει λογικά να προτεραιοποιηθεί και εκεί η διανομή των εμβολίων. Ορίστε πεδίο δόξης λαμπρό για τους βουλευτές, κύριε Κωνσταντινίδη. Δεν σας κάνουμε πολλά. Ένα πολλά. Ναι, κύριε, όχι, πολλά είναι τα παιδεία, για αυτό το πολλά είναι τα προβλήματα. Προφανώς. Από εκεί και πέρα, εγώ έτσι έκλεισα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να βλέπουμε και την αισιόδοξη, έστω μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, ιδίως σε αυτές τις ημέρες. Ξέρετε, και η οικονομία και συνολικά η ζωή μας είναι και θέμα ψυχολογίας. Πρέπει οπωσδήποτε φυσικά να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Το λέω εντύμως, το λέω ειλικρινά. Είμαι απολύτως πεπισμένος. Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας. Κύριε Κωνσταντινίδη, πρέπει να σταματήσουμε και να καταστροφολογούμε. Ακούγονται πράγματα που δεν απέχουν μόνο από την πραγματικότητα, αλλά αγγίζουν το όριο της φαντασίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, στις κρίσιμες στιγμές πάντοτε υπάρχουν αυτά. Κύριε Κωνσταντινίδη, κάτι τελευταίο και σχετικώς άσχετο, αλλά τίποτα δεν είναι άσχετο. Μέσα σε όλα... Συνηθίζεται, κυρία Τσιούρα, να κλείνετε με ένα σχετικώς άσχετο θέμα. Αυτή τη φορά νομίζω πως δεν θα σας εκπλήξω, καθώς μέσα σε όλα ξεκινάει και τη λειτουργία νέα διόδια στη Σιάτιστα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επιβάρυνση της κίνησης εντός νομού και εκτός βεβαίως, αλλά κυρίως εντός. Και πλήττονται συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό μας έλειπε. Ωραία, δηλαδή μόνο την περιοχή αυτή τη στιγμή. Να το πιάσουμε από το σήμερα, από το χθες ή από τον χρόνο έναρξής του. Από το αύριο, αν γίνεται, θα λειτουργήσουν όντως. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, να τα καθυστερήσουμε. Γιατί όταν θα πω εγώ ποιος τα έφερε εκεί τα διόδια, πάλι θα με ψέξετε. Όχι, καθόλου το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Το θυμόμαστε. Θα σας πει κάποιος άλλος μετά ποιος έφερε το μνημόνιο και πάει λέγοντας. Θα το κάνουμε γαϊτανάκι μετά. Μας έδεσε χειροπόδαρα και τώρα μας κάνει και κριτική. Μας κάνει και κριτική. Όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά είναι αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς, αυτής της προχειρότητας και σήμερα τα ακούμε και από πάνω. Λοιπόν, πρέπει να λέγονται οι αλήθειες. Έτσι είναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για αυτήν την ατυχέστατη χωροθέτηση των δύο δίων. Όταν λοιπόν αυτή η διαδικασία προφανώς δεν μπορούσε να ανατραπεί, έρχεται το ζήτημα πώς μπορώ να προστατέψω μια περιοχή η οποία έχει πληγεί. Είμαστε συνέχεια με τον Δήμαρχο και διεκδικούμε μια δίκαιη λύση για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και οι τέσσερις βουλευτές. Μα κύριε Κωνσταντινίδη, να σας πω όμως κάτι. Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, ο κύριος Καραμαλής, ο υπουργός, δίπλα από τον συνάδελφό σας, Μιχάλη Παπαδόπουλο, είπε ότι οκ, δεν θα τα λειτουργήσουμε, αν το θυμάστε. Θα σταματήσουμε τις εργασίες. Εγώ δεν έχω ακούσει τέτοια δήλωση από τον κύριο Καραμαλή. Έχει μεταφερθεί αυτή η τοποθέτηση.
και δεν την αμφισβητώ. Απλά λέω ότι κάποια πράγματα μπορεί να θέλεις να τα κάνεις και τελικά να μην μπορείς να τα κάνεις σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Έτσι. Άρα, προφανώς, δεν θα ήταν δυνατό εκείνη τη στιγμή να ανατραπεί η απόφαση που είχε ληφθεί. Ερχόμενοι λοιπόν στο σήμερα, βλέπουμε ότι τίθεται το εξής εύλογο ζήτημα, κυρία Τσιούρα και κύριε Πιτσιάβα. Από πού θα πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Όποιος επιλέγει να πηγαίνει από την παράπλευρη οδό, πρέπει οπωσδήποτε να έχει συνθήκες ασφαλούς κίνησης, διέλευσης κτλ. Χρειάζονται βελτιώσεις από εκεί πέρα. Και οπωσδήποτε πρέπει να βρεθεί μια λύση για τους ανθρώπους, για τις κατηγορίες εκείνων των πολιτών που έχουν συχνή μετακίνηση προς την Κοζάνη. Κάποιοι από αυτούς εργάζονται. Κάποιοι πηγαίνουν καθημερινά. Άρα σε αυτήν την διαδικασία είμαστε, της αναζήτησης μιας λύσης η οποία δεν θα αποβεί εις βάρος του πληθυσμού του Βοΐου. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ θερμή και ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Πάρα πολύ καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Υγεία και δύναμη. Και με το καλό να μπούμε πιο αισιόδοξα και μέσα σε ένα άλλο κλίμα στο 2021. Μέχρι τότε ας φροντίσει ο καθένας από εμάς την υγεία του και τους ανθρώπους του. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εγώ να πω απλώς. Προφανώς το συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας με τα όσα λέει ο κάθε βουλευτής, είναι δικό του θέμα. Γι' αυτό τους βάζουμε εδώ. Συγγνώμη, όλοι κρίνονται. Γι' αυτό δίνεται ο λόγος. Απλώς λέω ότι πάντοτε χαίρομαι όταν ένας εκπρόσωπος της πολιτικής ζωής του τόπου σε δύσκολη περίοδο για τον ίδιο, όχι προσωπικά, για το κόμμα τον θες, για την κυβέρνηση που εκπροσωπεί, βγαίνει στα μέσα ενημέρωση και αντιμετωπίζει ακόμα και τη δύσκολη κατάσταση από δύο δημοσιογράφου ή δεν ξέρω εγώ άλλο ποιο θα το ρωτήσει. Ναι, γιατί έχουμε ζήσει και άλλε εποχέ. Ναι, να ψάχνει το κυβερνητικό βουλευτή στα δύσκολα και να μην σου σηκώνει και τηλέφωνο. Αυτό σήμερα ο κ. Κωνσταντινίδη πρέπει να επικροτηθεί που ήταν εδώ και δέχτηκε και τα πειρά μα. Βεβαίω. Από εκεί και πέρα το τι σχολίασε και πώ θα σχολιάσει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό κρίνεται από του πολίτε, κρίνεται από του επιχειρηματίε, κρίνεται από όλου. Πάντω για το εμβόλιο να πω, μακάρι ο κ. Κωνσταντινίδη και οι υπόλοιποι βουλευτές να προωθήσουν αυτή την άποψη. Είναι σημαντικό. Προφανώς δεν λέμε ότι θα εμβολιαστεί πρώτα και ο πληθυσμός, ο ευρύτερος πληθυσμός. Μιλάμε για την κατάσταση που έχει οριοθετεί από την κυβέρνηση. Νοσηλευτές, γιατροί, υψηλού κινδύνου. Υψηλού κινδύνου τέλος πάντων άνθρωποι. Αλλά πρώτα να είναι στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Δεν είναι ένα δίκαιο αίτημα αυτό? Πώς στηρίζεις μια περιοχή που λες, εσύ έχεις πει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια σου, ότι είναι το επιδημιολογικό φορτίο βαρύ. Άρα, οδήγησε την κατάσταση και στην αντιμετώπιση με αυτόν τον τρόπο. Στήριξε την και υγειονομικά. Πάντως, βλέπω εδώ ότι τα εμβόλια που έρχονται αρχικώς δεν είναι και πάρα πολλά. Και βλέπω μια ανησυχία. Βέβαια, έρχεται μόνο ένα. Ναι. Και σε αριθμό. Και σε αριθμό εμβολίων. Κάτι, ένα εκατομμύριο κάτι. Δηλαδή, θα πάει λίγο πιο αργά από ό,τι υπολογίζαμε. Εγώ τώρα αυτό που σκέφτομαι είναι ο γενικός πληθυσμός. Πότε θα προλάβει να εμβολιαστεί? Προφανώς προηγούνται οι συγκεκριμένοι που είπαμε, αλλά βλέπω και μια προθυμία γενικότερη στο νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό. Δεν μπορεί και να εδώ θα πρέπει να δούμε και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, σε ένα νοσοκομείο που διάβαζα το πρωί, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε και την περιοχή. Οι μισοί γιατροί του νοσοκομείου αρνούνται να εμβολιαστούν. Τι σημαίνει αυτό? Είναι νομίζω ένα θέμα με το οποίο πρέπει να δούμε και τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία. Από αύριο ενδεχομένως να έχουμε και τις δικτές, να δούμε τι. Ενδεχομένως αιτήσεις, δεν ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία, που δηλώνονται αυτά. Πόσοι από τους υγειονομικούς μας επιθυμούν να εμβολιαστούν και πόσοι ακριβώς. Όχι. Και εκείνοι που δεν θα εμβολιαστούν, αν θα έχουν κυρώσεις. Κυρώσεις. Το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό ακριβώς. Αλλά όταν εργάζεσαι στην πρώτη γραμμή. Είσαι στην πρώτη γραμμή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς σκέφτεσαι ότι. Και είναι και σημειολογικό, δηλαδή, αν δεν εμβολιαστεί ο γιατρός μου. Ναι. Εγώ τι θα εμπιστευτώ ως πολίτης και αβαΐς στην ιατρική. Πολύ σωστό. Τι παράδειγμα θα πάρω? Και καλώς η κυβέρνηση έχει συμβολικά δώσει τον πρώτο εμβολιασμό σε μια νοσηλεύτρια από τη διάβαζα σήμερα και κάτι ακόμα, έναν ηλικιωμένο πολίτη, αν θυμάμαι καλά. Και πολύ καλά θα πάει και ο Πρωθυπουργός να το κάνει, έτσι. Αρκεί να μην είναι εμβολιασμός lifestyle ενδεχομένως ή της υπέρκοψης συζύγου του Μαρέβας που μεταδίδουν κάποια. Δεν είμαστε στο Sky, ζεις. Λέω, να μην είναι αυτό. Ο Πρωθυπουργός της χώρας καλώς κάνει και θα πάει να εμβολιαστεί συμβολικά πρώτος από όλους, έτσι. Για να δείξει
ότι ο πρώτος πολίτης της χώρας είναι εκεί. Και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και καλό θα ήταν να πάνε και οι πολιτικοί αρχηγοί ενδεχομένως των εβδομάδων να το κάνουν αυτό το πράγμα. Θέλω να δω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Και θέλω εξήγηση από υγειονομικούς που αρνούνται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ή το προβληματίζονται. Ίσως να προβληματίσουν και εμάς, αν μας πείσουν για τους λόγους. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο που το έχουμε μπροστά μας και νομίζω πως θα μας απασχολήσει πολύ, τουλάχιστον μέχρι το ερχόμενο Πάσχα. Ζήση, αν δεν έχεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα περάσουμε να δούμε μία δήλωση σε σχέση με την κίνηση, την πρόχρηση του γενιάτικη κίνηση του Προέδρου του Σωματείου Κρεοπολιών Κοζάνης, του κυρίου Μάκη Γκιάτα. Γκιάτα, μια πολύ περίεργη εορταστική χριστουγεννιάτικη περίοδος, σε ολική καραντίνα και όλα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Πώς είναι τα πράγματα φέτος, εντάξει τώρα είναι μια περίεργη περίοδος. Πρωτόγνωρες καταστάσεις, παράξενα τα πράγματα. Δηλαδή έχει ξεκινήσει σιγά σιγά η δουλειά, ο κόσμος κάνει τις παραγγελίες του, μπερδεμένος πολύ. Λέω ότι το οικογενειακό τραπέζι περιορισμένο, με λίγα άτομα και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Το φαγητό, πάλι ο καταναλωτής θα πάρει τα προϊόντα να ψωνίσει να πάει, έστω με λιγότερα τα άτομα. Θέλω να πιστεύουμε ότι από αύριο και μεθαύριο θα ολοκληρωθεί το χριστουγεννιάτικο μπαζάρι. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Άσχετα όλο αυτό που βλέπουμε γύρω μας μας τρομάζει και δεν ξέρουμε και τι θα επακολουθήσει. Καλές γιορτές να πούμε, υγεία. Και πλέον υγεία, μια λέξη το οποίο τη λέγαμε μόνο για να την πούμε, τώρα έχει σημασία πλέον, υγεία. Να είμαστε καλά και πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Το ολικό lockdown πώς επηρεάσει την κίνηση στα ακροπολία της Κοζάνης? Το ολικό lockdown, σκεφτείτε ότι σχεδόν όλα τα ακροπολία συνεργάζονται με τα μαγαζιά που είναι η εστίαση. Η εστίαση κλειστή. Οπότε μιλάμε σχεδόν 50% τζίρος μόνο από την εστίαση πέφτει στα ακροπολία. Ο κόσμος δεν έχει διάθεση. Στο πρώτο lockdown είχαμε καλό καιρό, ήταν μεγάλη μέρα, έβγαινε ο κόσμος, έψινε, έτρωγε. Τώρα δεν έχει καμιά σχέση έτσι. Συμμαζημένοι πολύ, πολύ συμμαζημένοι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έστω το τραπέζι πάλι θα κινήσει. Μπορεί να μην πάρουν 2 κιλά, ένα κιλό θα το πάρουν. Να προτιμάμε τον παραδοσιακό κρεπόλι, την τοπική αγορά. Όσοι έχουμε μείνει πλέον και μπορούμε και δουλεύουμε, και όχι τα μεγάλα τα πολυκαταστήματα, τα πρόσωπα. Οι τιμές πώς είναι? Οι τιμές είναι πάλι στις περσινές. Δεν αλλάξαν οι τιμές. Μπορώ να σου πω ότι σημερικά προϊόντα κιόλα λίγο λιγότερο. Δεν ανέβηκαν οι τιμές. Έτσι που είναι τα πράγματα, είπαμε μόνο υγεία. Υγεία και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Γαλοπούλα και χοιρινό δηλαδή είναι περίπου στα ίδια. Στα ίδια. Βέβαια, γαλοπούλα η Κοζάνη δεν τρώει. Κοζάνη έχει τα γιαπράκια, έχει τη γανιά, λουκάνικα. Δεν, η γαλοπούλα είναι ξενόφρατο για μας. Υπάρχει βέβαια στα μαγαζιά, αλλά πιο πολύ σε είπα ότι είναι οι κοιμάδες, γιαπράκια και τέτοια. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Σύννεφια με πιθανότητα να σημειωθούν ασφενείς βροχοπτώσεις κατά περιοχές προβλέπει για αύριο 3η 22 Δεκεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο όνομα Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στο όνομα Καστοριάς από 3 έως 9, στο όνομα Γρεβενών από 3 έως 10 και στο όνομα Φλόρινας από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημερώση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ Δευτέρας.